Με δύο τι να κάνω. Μάζευε και ζυγκερόγες. Στέλιο. Φασούλη, φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Μη μου βάλετε κι εσείς ένα φασολάκι, κύριε κουδουνάρι μου. Δύο και ένα τρία. Καλό. Δύο και ένα τρία. Ναι. Να σου πω κάτι. Σήμερα που είναι η μέρα του μήνυ, υποτίθεται, που εσύ δεν κολλάς με τα μήκη, τα φάρδι κτλ. Έβαλες κάτι τόσο συντηρητικό. Ναι, δεν ήθελα να έρθω με μήνυ-μήνυ και να είναι το αναμενόμενο. Άντε, έβαλα ένα μήνυ κοντό, εύκολο θα ήταν πάλι για μένα. Δεν ήθελα. Άρα. Και η Σοφιάνα όμως είχε σαν θέμα το μήνυ, αλλά δεν έβαλε το αναμενόμενο. Εσύ είσαι ναι, πανέξυπνη. Έχετε δίκιο. Απλά για εμένα, επειδή το σώμα μου δεν είναι εύκολο να ντυθεί, κύριε Χριστόπουλε μου. Τι, είναι πιο εύκολο να ντυθεί. Ναι. Κοιτάξτε. Αυτά λες, αυτά λες. Απλά επειδή συμβαίνει αυτό, έχω όγκους σε κάποια σημεία. Εγώ παίζω, για εμένα η πρόκληση είναι να καλύψω όμορφα αυτούς τους όγκους. Και σήμερα θεωρώ πως βάζοντας αυτό εδώ το φουστάκι, ωραία. Που κάνει και τα κυματιστά του. Εδώ πέρα κάλυψε πολύ ωραία τους όγκους, κοιτάξτε. Όντως, πολύ τι λέτε, ωραία. Κατάλαβατε. Υπέροχο. Οπότε για μένα αυτό ήταν ένα στοίχημα που το κέρδισα. Σωστό. Τι λέτε, κύριε Κουδουνάρη μου. Γιατί με κοιτάτε έτσι. Σας έπεισε, κύριε Κουδουνάρη. Μα τι να πω. Είναι υπέροχη ο τρόπος μόνη της τα λέει, μόνη της τα κάνει, μόνη της τα σκέφτεται. Θέλω να ακούσουμε. Έχει αποφασίσει και ποιες παίκτρες θα μείνουν, θα φύγουν, ποιες θέλουμε, ποιες δεν θέλουμε. Τα έχει κανονίσει. Δεν ήθελα να τα έχει προγραμματίσει η Ευρυδίκη. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Θεωρώ λοιπόν τώρα, πέρα από τα αστεία και που περνάμε πολύ ώρα μαζί σου γενικά, ότι πρέπει λίγο να πάμε εκεί που μείναμε, που έχει αρχίσει λίγο κεντρινόσουνα και το βλέπαμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί με τις χαριτομενιές δεν μπορεί να προχωρήσουμε πολύ μακριά και επειδή εσύ είσαι μια παίκτρια που τη θέλουμε, κάνε κάτι. Διότι έτσι, άντε καμιά εβδομάδα, δύο... Καλά, μην υπερβάλλεις και εσύ, τεσσάρια πήρε. Σάρωσε. Εντάξει, έχουν κάνει εκεί συμφωνίες τώρα, παλιές νέες, κατάλαβες τι γίνεται. Καμία λοιπόν, συμφωνία, άκου τώρα. Αυτό είναι ένα συνολάκι μίζερο, σε ένα χρώμα που δεν σου πάει καθόλου, σε χαντακώνει, έχεις κάνει ένα μαλλί πάρα πολύ επιθετικό, είσαι βαφτεί πάρα πολύ έντονα, είσαι μια γυναικάρα με σωματάρα και ήρθες σήμερα τώρα εδώ να μας κάνεις αστεία. Και τι θες να πούμε για το συνολάκι, για το μαλλί σου όχι, δεν είναι ωραίο. Και ανησυχώ που αρέσει κάποιες. Αυτή η τσάντα δεν ταιριάζει καθόλου με αυτά τα παπούτσια. Αυτά τα παπούτσια κατεβάζουν το πόδι σου. Δεν είσαι ωραία, Ευρυδίκη, σήμερα. Είσαι καρικατούρα. Σήμερα είσαι καρικατούρα. Αν θέλει να συνεχίσει έτσι, θα συνέχιζε να βάλω άσου, εσύ να γελάσει, να τα σβήνει του άσου κτλ, κτλ, κτλ. Αν νομίζει ότι έχει κι άλλου μήνε από τη ζωή σου να αφιερώσει εδώ να κάνει την αστεία, συνέχισε έτσι. Ένα. Είναι διαγωνισμό στυλ. Εντάξει. Και καθίστε εδώ να μιλάτε με το χάρι για τα δύο και τα ένα και τα πάρτων και βάλτων και κάντων.